Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Πολλά και κρίσιμα τα ζήτηματα της σημερινής επικαιρότητας που σχετίζονται τόσο με την υγειονομική διάσταση των πραγμάτων, όσο και με τα όσα βγαίνουν από την αυτοδιοικητική αναφορά. Πριν πάμε σε αυτά, να ξεκινήσουμε μια δυσάρεστη είδηση και με τα δύο θανατηφόρα τροχιά που συγκλονίζουν σήμερα την περιοχή μας. Μαζί μας η Γεωργία Αναγνωστοπούλου. Καλησπέρα, Γεωργία. Καλησπέρα, Θέμη. Τώρα, πολύ δύσκολη η σημερινή ημέρα και το πρωινό της, έτσι όπως ξημέρωσε, πραγματικά και το μεσημέρι, σοκαριστήκαμε. Όσο πολύ εύκολο είναι να πεις καλησπέρα μετά από μια τέτοια μέρα και μάλιστα μετά από κι άλλα θανατηφόρα δυστυχήματα που έχουμε δει τις προηγούμενες μέρες, να θυμίσουμε εκεί στον Άγιο Φλόρο τα δύο παιδιά από το Μελιγαλά, να θυμίσουμε την Κυριακή, νομίζω την περασμένη, άλλο έναν άνθρωπο που χάθηκε σε χωριό της Μεσσηνίας. Είναι μια δύσκολη περίοδος. Σήμερα λοιπόν είχαμε ένα στην Καλαμάτα και ένα στον Άγιο Ανδρέα, δύο διαφορετικά δυστυχήματα με μηχανές και τα δύο και μπλοκή με αυτοκίνητα. Να ξεκινήσουμε από αυτό που συνέβη το πρωί στην πόλη της Καλαμάτας, στα Γιαννιτσάνικα, στην απόλυξη της περιμετρικής οδού, εκεί όπου ένας 62χρονος έχασε τη ζωή του όταν η μηχανή στην οποία επέβαινε, που οδηγούσε, συγκρούστηκε με όχημα που οδηγούσε ένας 49χρονος και έτσι δυστυχώς ήρθε το μοιραίο. Είχαμε αντίστοιχα λίγες ώρες μετά, αυτό έγινε 7.30 το πρωί στην Καλαμάτα, το επόμενο στις 3 το μεσημέρι, κοντά στον Άγιο Ανδρέα, όταν ένας νεαρός, 23 μόλις ετών, και αυτός επέβαινε, νομίζω είναι χαρακτηριστικές και οι φωτογραφίες για να έτσι καταλάβουμε πώς έχουν τα πράγματα, στην μηχανή του, για άγνωστο λόγο, έχασε τον έλεγχό της, χτύπησε με διερχόμενο όχημα, πέρασε στο αντίθετο ρεύμα, συγκρούστηκε με αυτοκίνητο και ήταν τραγική αυτή η σύγκρουση και είχαμε αυτό το τραγικό αποτέλεσμα. Δύο δυστυχήματα λοιπόν μέσα σε λίγες ώρες στη Μεσσηνία. Δυστυχώς συνεχίζεται η θυσία στην άσφαλτο το τελευταίο χρονικό διάστημα. Μετράμε πάρα πολλές απώλειες και αυτό πρέπει να μας βάλει σε πάρα πολλές σκέψεις. Θα μπορούσαμε να μιλάμε πάρα πολλές ώρες και κυρίως να μιλούν ειδικοί, δύο πράγματα μόνο. Ένα, ότι κάποια στιγμή θα έπρεπε να γίνει κάτι ίσως και στα σχολεία, ειδικά όταν μιλάμε για νέους ανθρώπους, μάθημα, τόσα μαθήματα κάνουν, να πηγαίνει ένας τροχονόμος όποτε, αν και περισσεύει που και που. Και το άλλο που μας έλεγαν κάποιοι γιατροί από το νοσοκομείο στον καιρό της καραντίνας και των έντονων περιορισμών, όσο αυτοί κράτησαν κυρίως την πρώτη καραντίνα, όπου είχαν μειωθεί τα τροχιά γιατί ήταν λιγότερος ο κόσμος και κυκλοφόρησε. Και μετά είπαν όλοι, οι ειδικοί, ειδικά χειρουργοί που γνωρίζουν πάρα πολύ καλά το θέμα και ο κύριος Γιαννόπουλος νομίζω ότι έχει αναφέρει, να δούμε τι θα γίνει από εκεί και ύστερα, που ο κόσμος ήταν τόσο καιρό κλεισμένος, θα βγαίνουν όλοι μαζί. Δεν ξέρω αν έχει παίξει το δικό του ρόλο, όχι νομίζω τώρα. Είναι διαφορετικές συνθήκες. Όχι, ναι, γενικά θέλω να πω ότι ας είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, έχουμε και τα προβλήματά μας όλοι, όταν είμαστε στην άσφαλτο ας προσέχουμε. Λοιπόν, πάντως, ξεκινήσαμε πολύ δυσάρεστα την ενημέρωση και θα συνεχίσουμε έτσι, γιατί είχαμε έναν ακόμη θάνατο από κορονοϊό στο νοσοκομείο της Καλαμάτας. Ναι, δυστυχώς. Και αυτό είναι που προβληματίζει, γιατί θυμόμαστε και προχθές την μοναχή που εκοιμήθη, που κατέληξε χτυπημένη από τον κορονοϊό. Εκεί ήταν 91 ετών η άλλη γυναίκα, η άλλη μοναχή. Πάει καλά, ευτυχώς. Και να πούμε ότι αμέλησαν, το θυμόμαστε, να πάνε στο νοσοκομείο. Στην αρχή είχαν κάποια συμπτώματα. Δεν πρέπει δηλαδή να παίζουμε με αυτό. Πρέπει να σπέβδουν στο νοσοκομείο, να εξετάζονται και πάνω απ' όλα να γίνονται και τα εμβόλια, που ευτυχώς κάτι φαίνεται να κινείται τον τελευταίο καιρό, σύμφωνα με τον κύριο Κατσαφάντο. Είναι 10 οι ασθενείς που νοσηλεύονται. Είχαμε 2 εξετήρια και δυστυχώς είχαμε το θάνατο ενός 73χρονου άνδρα, που είχε παραμείνει για μικρό χρονικό διάστημα στην κλινική και ακολούθως στη Μέθη. Είχε και εκείνος υποκείμενα νοσήματα. Νομίζω ότι είναι μονόδρομος και στο καταλάβουμε κάποια στιγμή ο εμβολιασμός. 8 κρούσματα σήμερα στη Μεσσηνία. Έχουμε 7 στην Ηλία, 21 στην Αχαΐα, 6 στην Αργολίδα, 3 στη Λακωνία και στην Κορινθία αντίστοιχα και 4 στην Αρκαδία. Δεν σημαίνουν κάτι οι αριθμοί. Βλέπουμε και θανάτους. Βλέπουμε και ανθρώπους που υποφέρουν. Βλέπουμε και ανθρώπους, και ας ξυπνήσει κάτι μέσα τους αυτό, σε εκείνους που είναι αρνητές ή σκέφτονται ξανά τα εμβόλια, που μετά την νοσηλεία τους, ακόμη και αν ξεπεράσουν έτσι το πρόβλημα σε αρχική μορφή, αντιμετωπίζουν μια σειρά από καταστάσεις και μελετά το όλο αυτό.
Ας είμαστε προσεκτικοί και ας εμβολιαστούμε. Κυρία, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Πάμε να συνεχίσουμε εμείς στο μέτωπο της υγείας και μπορεί τα όσα ακούγονται τις τελευταίες μέρες για το εμβόλιο της AstraZeneca να έχουν επαναφέρει στο προσκήνιο την ανησυχία πολλών πολιτών. Ωστόσο, ευτυχώς αυτή η εξαίρεση στον κανόνα της γενικευμένης εικόνας που μοιάζει να βελτιώνεται αρκετά σε πολλές περιοχές, όπως και στη Μεσσηνία. Χαρακτηριστικό άλλωστε και ενδεικτικό της σοβαρότητας της κατάστασης, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί, το γεγονός πως στον ομό έχουν διεξαχθεί κοντά στους 95.000 εμβολιασμοί. Βελτιωμένη καταγράφεται τελευταία εικόνα των εμβολιασμών στη Μεσσηνία, καθώς συνεχίζονται μετατικούς ρυθμούς. Ο νομός Μεσσηνίας βρίσκεται σε μια καλή θέση. Πιθανότατα στην αρχή είχαμε αργήσει λίγο να προσαρμοστούμε, υπήρχαν λίγες εμβολιαστικές γραμμές, αλλά αυτή τη στιγμή βαδίζουμε με περίπου 1.200 εμβόλια τη μέρα, γύρω στα 380 που γίνονται στο κέντρο υγείας, σύν το νοσοκομείο, σύν τις άλλες μονάδες. Είμαστε στα 1.100 περίπου την ημέρα. Έχουν γίνει στο νομό Μεσσηνίας περίπου 95.000 εμβολιασμοί αυτή τη στιγμή και προχωρώντας έτσι, μέχρι το τέλος Ιουλίου θα έχει εμβολιαστεί σχεδόν η πλειονότητα του ενήλικου πληθυσμού. Από αύριο άλλωστε ανοίγει η πλατφόρμα για όλα τα εμβόλια στις ηλικίες 18 έως 24 ετών, ενώ τις προηγούμενες ημέρες άνοιξε και εκείνη για τους 25 έως 29 και ήδη έκλεισαν πάρα πολύ τα ραντεβού τους. Αυτό που ανησυχεί ακόμη αρκετούς μοιάζει να είναι το τι μελγενέστε με το εμβόλιο της AstraZeneca, ύστερα και από τις τελευταίες ανακοινώσεις με τους ειδικούς να συστήνουν σε όλους να κλείνουν τα αυτιά τους. Ο κόσμος είναι αλήθεια ότι λιγάκι είναι μπερδεμένος, αλλά εκείνο που μου αρέσει και μου κάνει εντύπωση είναι ότι δείχνουν εμπιστοσύνη στους γιατρούς. Εμείς με τη σειρά μας ακούμε τις οδηγίες του ΕΟΔΗ, ο οποίος και την κυρίως, όχι μόνο τον ΕΟΔΗ, αλλά κυρίως την Εμβολιαστική Επιτροπή, η οποία αποτελείται από επιστήμονες που γνωρίζουν πολύ καλύτερα την πραγματικότητα από εμάς. Η ενημέρωση που έχουμε είναι σχεδόν επί καθημερινής βάσεως. Και καθησυχάζουμε τον κόσμο και αυτοί που έκαναν το AstraZeneca ή έχουν κάνει μία δόση ή έχουν κάνει και τις δύο δόσεις, δεν ελοχεύει κανένας απολύτως κίνδυνος. Είναι εμβόλια σίγουρα, είναι εμβόλια ασφαλή και φυσικά αν συγκρίνουμε τα κέρδη που έχουμε συγκριτικά από την νόσηση με τον κορονοϊό, εκεί πια ούτε καν το συζητάμε. Εγώ όταν χρειάστηκε να κάνει η κόρη μου, θα σας πω ένα παράδειγμα, έκλεισε για το AstraZeneca, της έκλεισα, θα κάνει το AstraZeneca. Δηλαδή θέλω να σας πω ότι ακολουθούμε και σεβόμαστε τις οδηγίες των ειδικών. Αυτές τις οδηγίες τώρα θα βάλουμε λίγο έτσι στην κουβέντα μας. Έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τον πρόεδρο του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου, τον κύριο Εξαδάκλιο. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα στις τηλεθεάτρες και τους τηλεθεατές σας. Κύριε Πρόεδρε, είδαμε και τα δεδομένα και στη Μεσσηνία και στην Πελοπόννησο, γενικά στην περιφέρεια της Πελοποννήσου και της Δυτικής Ελλάδας. Υπάρχουν κάποια ζητήματα σε ό,τι έχει να κάνει με αυτές τις νέες συστάσεις για το εμβόλιο της AstraZeneca. Πιστεύετε ότι κυριαρχεί η σύγχυση ή είναι ξεκαθαρισμένα τα πράγματα? Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι το εμβόλιο αυτό από την αρχή έχει μια αρνητική δημοσιότητα που εν πωλής αδίκως έχει υπονομεύσει την εμπιστοσύνη του κόσμου. Η πραγματικότητα είναι ότι η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών θα πρέπει να διασαφηνίσει ακριβώς πώς θα γίνει και τι θα γίνει. Αυτό μπορούμε να πούμε γενικά, γιατί ως μη μετέχοντες σε αυτή τη διαδικασία λήψη των αποφάσεων σε ό,τι αφορά τα εμβόλια, ότι η πιθανότητα θρόμβωσης κατά τον πρώτο εμβολιασμό με AstraZeneca είναι περίπου 1 στις 140.000 εμβολιασμών. Για τη δεύτερη δόση δε είναι περίπου 1 στο εκατομμύριο για την πιθανότητα σοβαρής θρόμβωσης. Αυτό βεβαίως αναλογιζόμενοι τον κίνδυνο θρομβώσεων ανά ηλικία που για τους άνω των 60 σε περίπτωση νόσου με COVID ξεπερνά το 22-23, ίσως και 25%, δηλαδή το 1 προς 4 ή 5 συγκριτικά με το 1 προς 130.000, αντιλαμβάνεστε ότι καθιστά το εμβόλιο πολλαπλώς χρήσιμο. Τώρα βέβαια καλό θα είναι να υπάρξουν σαφέστερες οδηγίες και ενδεχομένως αιτιολόγηση από την πλευρά της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών για το συγκεκριμένο εμβόλιο. Αλλά το σημαντικό, ξέρετε, είναι... Εγώ στο λέω πάντως στην πρώτη σας αναφορά, η οποία ήταν κρίσιμη, υπό την έννοια ότι η όλη διαχείριση, δεν αναφέρομαι εσωτερική διαχείριση, μιλάω και εξωτερική και γενικότερα και η αίσθηση που επικρατεί, μπορεί να ανατρέψει την πορεία ενός προγράμματος, όχι γενικά των εμβολιασμών, που ξέρουμε πόσο πολύ μεγάλη είναι η αναγκαιότητά τους, αλλά για παράδειγμα είδαμε νέους σήμερα να προχωρούν σε ακυρώσεις που είχε καθοριστεί το εμβόλιο για αυτούς της AstraZeneca. Η σύσταση ότι πλέον το εμβόλιο της AstraZeneca θα χρησιμοποιείται για αυτούς πάνω των 60 δημιουργούν, θα έλεγε κανείς,
κάποιες ανησυχίες, όχι δυσπιστίες, εγώ δεν μπαίνω καθόλου σε αυτή τη διάσταση, αλλά ανησυχίες ως προς την εξέλιξη αυτού του προγράμματος. Κοιτάξτε, προφανώς δημιουργεί μια αναστάτωση. Δεν υπάρχει αμφιβολία γι' αυτό. Δημιουργεί αναστάτωση, όποιος πει το αντίθετο αντιβαίνει στη λογική. Αλλά η αναστάτωση μπορεί να είναι περιορισμένη και να μην ανατρέψει τη συνολική διάθεση του κόσμου για εμβολιασμό που πρέπει να σπεύσει. Και πρέπει να σπεύσει διότι έχουμε κοντά στα 7 εκατομμύρια τσιμπήματα αυτή τη χρονική στιγμή, πλησιάζουμε τα 7 εκατομμύρια. Mm-hmm. Χρειαζόμαστε όμως 18 εκατομμύρια τσιμπήματα για να φτάσουμε στο στόχο. Και κυρίως μερικές ηλικιακές ομάδες θα πρέπει να σπεύσουν, ειδικά οι άνω των 60 που ένας στους τρεις δεν έχει εμβολιαστεί, ανήκουν στην ομάδα των ανθρώπων που κινδυνεύουν περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο. Σωστά το κάνετε και το επισημαίνετε. Και επειδή τις τελευταίες μέρες βλέπουμε ότι παρατηρείται μια σταθερή μείωση στον αριθμό των διασωληνωμένων, ενδέχεται να πάμε σε μια καλή πορεία, μπαίνοντας και στον επόμενο καλοκαιρινό μήνα προς τον Ιούλιο, και με φόντο αυτή την κατάσταση να δημιουργηθεί ένα τείχος ανοσίας σε ικανοποιητικό επίπεδο, ή θα πάμε σε Σεπτέμβριο και ενδεχόμενα να δούμε μπροστά μας και ένα τέταρτο κύμα πανδημίας πολύ πιο σκληρή. Θα σας πω καταρχάς ότι 22 νεκροί σήμερα δεν είναι λίγοι. Mm-hmm. Δεν είναι δηλαδή ένας ασήμαντος αριθμός, είναι ένας πολύ μεγάλος αριθμός. Όπως και 385 διασωληνωμένοι επίσης δεν είναι λίγοι. Είναι ένας επίσης μεγάλος αριθμός, μικρότερος του μέγιστου που φτάσαμε, αλλά έχουν περάσει και 3 μήνες από τότε. Mm-hmm. Εκείνο λοιπόν που πρέπει να τονίσουμε είναι ότι επειδή αυτούς τους δύο αριθμούς τους τροφοδοτούν κατά κανόνα άνθρωποι άνω των 60 ετών και επειδή ο ένας στους τρεις άνω των 60 ετών δεν έχει σπεύσει να εμβολιαστεί, οφείλει στον εαυτό του, στα παιδιά του και στα εγγόνια του να πάει να εμβολιαστεί. Διότι η ολόκληρη κοινωνία 15 μήνες έχει πληρώσει ένα πολλαπλό κόστος για την προστασία των ανθρώπων που κινδυνεύαν περισσότερο. Δεν κινδύνευαν, ξέρετε, οι 20χρονοι και οι 25χρονοι, οι φοιτητές, οι μαθητές και οι άνθρωποι που προσπαθούν να χτίσουν την καριέρα τους και είναι στα πρώτα τους βήματα. Άρα αυτό είναι ένα. Έτσι ώστε να μπορέσουμε μέχρι τα τέλη του καλοκαιριού να φτάσουμε τους 8 εκατομμύρια εμβολιασμένους, για να μην μπούμε στη δίνη ενός τέταρτου κύματος, ενδεχομένως και με ένα νέο στέλεχος που θα μας βάλει να ξαναπροσπαθούμε από την αρχή την άχαρη και δύσκολη προσπάθεια που κάναμε τόσο καιρό. Σας προβληματίζει αυτό, επειδή μου το θέτετε ως ζήτημα και αυτή τη στιγμή ακούμε πολλά για τις μεταλλάξεις, για τα στελέχη, οτιδήποτε άλλο, και κανείς δεν ξέρει τι θα γίνει και με το πόσο, όχι ασφαλή είναι τα εμβόλια, αλλά με το πόσο καταφέρουν να αντιμετωπίσουν αυτούς τους παράγοντες. Σας προβληματίζει αυτό? Η αποτελεσματικότητα των εμβολίων αφορά αυτή τη στιγμή τις γνωστές μεταλλάξεις και την ειδική μετάλλαξη και μας προστατεύει από θάνατο και βαριά νόσο. Εάν χρειαστεί να τροποποιηθούν τα εμβόλια, χρειάζονται 100 μέρες για να τροποποιηθούν για μια καινούρια μετάλλαξη, σύμφωνα με όσα μας λέει η φαρμακοβιομηχανία. Αλλά είναι πολύ σημαντικό να είμαστε όλοι εμβολιασμένοι για τα τρέχοντα στελέχη, για να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε και ένα νέο στέλεχος εφόσον προκύψει. Και γι' αυτό και επιμένω για τους ανθρώπους που είναι άνω των 60, διότι είναι ο πληθυσμός που βρίσκεται στο μέγιστο κίνδυνο. Και το επαναλαμβάνω. Γνωρίζω ότι το έχω παραλάβει πολλές φορές, αλλά το παραλαμβάνω σκοπίμως. Δεν υπάρχει εκεί δικαιολογία και εκεί ο στόχος δεν είναι 80%. Εκεί ο στόχος είναι όλοι οι άνω των 60 να εμβολιαστούν στο 100% αδιαπραγμάτευτο. Κρατάω αυτή την αναφορά που είναι και η πλέον σημαντική, έτσι όπως μας τη δίνετε, και μακάρι να μας ακούσουν οι συμπολίτες μας. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Να ευχηθώ να τελειώνουμε όσο το δυνατόν πιο γρήγορα με αυτή την περιπέτεια και να είμαστε κατάλληλα προετοιμασμένοι για έναν πολύ καλύτερο χειμώνα, γιατί αυτή τη στιγμή, όπως είπατε και εσείς, διακυβεύονται πάρα πολλά πράγματα που συσχετίζονται με την υγεία, ξεκινούν από την υγεία, αλλά έχουν να κάνουν και με την επόμενη μέρα, την οποία πρέπει να την δούμε μπροστά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Εγώ σας ευχαριστώ. Στον μπράτσο μας είναι η λύση. Σωστά. Πάμε να συνεχίσουμε εμείς. Ακούσαμε και τις χαρακτηριστικές αναφορές του Προέδρου του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου και με την τελευταία του ατάκα. Πάμε να δούμε λίγο κάποιες άλλες ατάκες. Τις είδαμε λίγο πολύ χθες και τις σχολιάσαμε. Αλλά να δούμε και έτσι κάποια στοιχεία που προσθέθηκαν πάνω στη συνεδρία του Περιφερειακού Συμβουλίου. Ένα σκηνικό βγαλμένο από ταινία που κυριαρχεί στα αυτοδιοικητικά δρόμενα της Πελοποννήσου, όπως το παρουσίασε και αποκάλυψε και πτυχές του Περιφερειάρχης. Ο Παναγιώτης Νικάς στην συνεδρίαση του Συμβουλίου έκανε λόγο πως τα πρακτικά για την υπόθεση της διεκδίκησης του 1,2 εκατομμυρίου ευρώ για τον δρόμο Τζάνε Καλαμάκια Καναφτερά, αφήνοντας πολλά ερωτήματα για αυτήν αλλά και τις όλες εξελίξεις.
Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσαν στην συνεδρία του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου οι αναφορές του Περιφερειάρχη Παναγιώτη Νίκα στον πολύπαθο δρόμο Τζάνε Καλαμάκη. Ο κ. Νίκας πέταξε την βόμβα της εξαφάνισης των πρακτικών σε ό,τι αφορά στη συζήτηση για το 1,2 εκατομμύρια ευρώ που είχε αποφασιστεί να δοθεί στον εργολάβο, χωρίς μάλιστα να φέρει το πράσινο φως της Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας. Για το 1 εκατομμύριο 200.000 ευρώ που είχε δρομολογηθεί διαδικασία να δοθούν στον εργολάβο. Τα πρακτικά είχαν εξαφανιστεί, διότι όταν άλλα μου έλεγε ο Διευθυντής Τεχνικών Έργων, ο Κωστόγενης, και άλλα μου έλεγε ο Ψαράκης, εγώ αναζήτησα για την αλήθεια τα πρακτικά. Και τα πρακτικά δεν ευρέθησαν. Ζήτησα τη μαγνητοτενία, τώρα να το πω με παλιούς όρους, τη δισκέτα. Δεν υπήρχε. Έτσι είναι, κύριε Γόντικα. Ρώτησα πώς μπορεί να παρέμβει κάποιος επάνω στο μηχανισμό και μου είπαν αυτός πρέπει να ξέρει γιατί έχει 50 κουμπιά ο μηχανισμός επάνω. Δεν υπήρχε το στοιχείο αυτό το οποίο είναι κρίσιμο. Δεν ξέρω το τι έγινε, εγώ δεν είμαι αστυνόμος για να ξέρω. Αναζήτησα όμως κάποια στοιχεία για να αποδοθούν οι ευθύνες σωστά εκεί που πρέπει, διότι άλλα έλεγε ο Κωστόγενης, άλλα έλεγε ο Ψαράκης. Αποδείχθηκε ότι ο Ψαράκης είχε στείλει έγγραφο να μην πληρωθούν αυτά τα χρήματα που ήταν χρήματα του ΕΣΠΑ. Δεν υπήρχαν τα σχετικά πρακτικά. Και αυτός ήταν ένας από τους λόγους της μετακίνησης του κεντρικού διευθυντή παραγωγής έργων, της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Έδρας. Να σημειωθεί ότι η απόφαση για το 1,2 εκατομμύρια ευρώ είχε ληφθεί σε μία από τις τελευταίες συνεδριάσεις, λίγο πριν αφήσει η Περιφερειακή Αρχή Τατούλη τα ενία. Και στην συνεδρίαση εκείνη δεν προέδρευσε η πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Ντίνα Νικολάκου. Σε ένα μεγάλο θέμα, κυρία Νικολάκου, όπως είναι το Τζάνε Καλαμάκη και η επιπλέον αμοιβή του επιχειρηματία με 1.200.000 ευρώ, δεν μετήχατε στο συγκεκριμένο θέμα. Δεν προεδρεύσατε. Ναι. Προέδρευε κάποιος άλλος. Επομένως, μην στηρίζετε μία απόφαση στην οποία δεν είσαστε εσείς πρόεδρος. Σε ό,τι έχει να κάνει τώρα με το ζήτημα για τον Τζάνε Καλαμάκη, ο κύριος Νίκας ήταν άκρος περιγραφικός για εκείνα που έχουν συμβεί. Ντροπή. Είναι μία μελέτη η οποία έγινε στο γραφείο κυρίως. Έβλεπαν όσες φορές έκαναν αυτοψία τα αρχαία και πήγαιναν το δρόμο κατευθείαν πάνω στα αρχαία. Τα αρχαία δεν ήσαν κρυμμένα. Το ΚΑΣ, το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο, πήρε δύο αποφάσεις, το 16 και το 18, με αυτοψίες και συμφώνησαν για την όδευση του συγκεκριμένου έργου. Πήραν και 1.200.000 ευρώ οι αρχαιολόγοι για τις ανασκαφές από ευρωπαϊκά χρήματα. Θα μείνουμε σε μια αυτοδιοικητική προσέγγιση, αλλά με επιχειρηματική διάσταση και οικονομική. Μαζί μας η Δέσποινα Ελιοπούλου. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Θέμη. Επειδή συζητάμε για το σχέδιο της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης της Καλαμάτας, υπάρχει και ένα πρόγραμμα για την ενίσχυση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων. Ναι, μια σημαντική ενίσχυση θα λέγαμε. Προκηρύχθηκε η συγκεκριμένη δράση, ενίσχυση και ίδρυση ή εξυγχρονισμό μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων στους τομείς τώρα του τουρισμού, της αγροδιατροφής και της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή. Εντός της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης Καλαμάτας. Αυτή η προκήρυξη γίνεται στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος Πελοπόννησος 2014-2020. Ο προϋπολογισμός τώρα της δημόσιας δαπάνης της δράσης ανέρχεται σε 940.000 ευρώ. Στο πλαίσιο της δράσης ενισχύονται επενδυτικά σχέδια διάρκειας έως 18 μηνών συνολικού προϋπολογισμού ύψους επένδυσης, πρώτον από 10.000 ευρώ έως 50.000 ευρώ για υφιστάμενες και νέες επιχειρήσεις, όπου το επενδυτικό τους σχέδιο αφορά τον εξυγχρονισμό τους, και από 10.000 ευρώ έως 60.000 ευρώ για υποίδρυση επιχειρήσεις, όπου το επενδυτικό του σχέδιο αφορά την ενίσχυση της ίδρυσής τους. Τώρα να πούμε ότι η ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των επενδυτικών προτάσεων στο πληροφοριακό σύστημα κρατικών ενισχύσεων αρχίζει στις 23 Ιουνίου και λήγει στις 3 Σεπτεμβρίου και ώρα 3 το μεσημέρι. Έτσι λοιπόν, όσοι ενδιαφέρονται μπορούν εκεί να υποβάλουν τις προτάσεις τους από τις 23 Ιουνίου μέχρι και τις 3 Σεπτεμβρίου.
Λοιπόν, να δούμε πώς θα εξελιχθεί η όλη κατάσταση. Νομίζω ότι είναι σημαντικό και να το γνωρίζει ο κόσμος και για την ενίσχυση των επιχειρήσεων. Γιατί αφορά και μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που πραγματικά έχουν πληγεί έντονα και από την πανδημία. Να ενημερωθεί ο κόσμος, που είναι το πιο σημαντικό. Δέσμε, να σας ευχαριστήσουμε. Πάμε να δούμε εμείς τώρα τις εξελίξεις με τις πανελλαδικές εξετάσεις. Το αυτονόητο μετά από μεγάλη προσπάθεια, δυστυχώς, έγινε σε ό,τι αφορά την απρόσκοπτη διεξαγωγή των πανελλαδικών εξετάσεων. Το δυστυχώς φυσικά πάει στο ότι χρειάστηκε μεγάλη προσπάθεια για το αυτονόητο. Έχουμε την συνέχισή του αύριο. Μοιάζει να κινδύνευε αυτή στο πλαίσιο τη απεργιακή κινητοποίηση. Τελικά η ΑΔΔ στο παραπέντε αποφάσισε να εξαιρέσει εκπαιδευτικούς και υπαλλήλους που σχετίζονται με τη διαδικασία. Εμείς, σαν εκπαιδευτικοί, κατανοούμε ότι είναι μια δύσκολη στιγμή για απεργιακές κινητοποίησεις απέναντι στους μαθητές μας. Αφού χρειάστηκε να περάσουμε κυριολεκτικά από 40 κύματα, τελικά δεν θα απεργήσουν αύριο οι εκπαιδευτικοί, ενώ και οι εργαζόμενοι που σχετίζονται με τη διεξαγωγή των πανελλαδικών εξετάσεων μπορούν να απέχουν από την κινητοποίηση σύμφωνα με τα όσα αποφάσισε η Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΔ, η οποία εξαιρεί τόσο τους εκπαιδευτικούς της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης όσο και τους υπαλλήλους του Υπουργείου Παιδείας από την αυριανή απεργία. Τίθεται τώρα αυτό το νομοσχέδιο να ψηφιστεί αύριο. Αύριο, μέρα πανελλαδικών εξετάσεων, μια ημέρα όπου για την εκπαιδευτική κοινότητα είναι πάρα πολύ σημαντική. Η Ομοσπονδία μας, σεβόμενη όλη αυτή την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί απέναντι στην ψυχολογία των μαθητών μας, που τόσο καιρό λόγω της πανδημίας ήταν μακριά από το φυσικό τους χώρο, και σίγουρα έχει επηρεάσει την ψυχολογία τους, πράγμα που φάνηκε και πέρσι με πολύ λιγότερο χρόνο μακριά από το φυσικό τους χώρο, θέλοντας να μην προσθέσει ακόμα ένα πρόβλημα στην ήδη διαταραγμένη, όπως είπα, ψυχολογία τους, ζήτησε από την εκτελεστική της ΑΔΔ να εξαιρέσει τον κλάδο των εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από την αυριανή απεργιακή κινητοποίηση. Ακούσαμε δε ότι πρωί-πρωί Υπουργός Παιδείας προσέφυγε στα δικαστήρια για κατά της απεργίας. Σε ό,τι αφορά στη συμμετοχή τους στην απεργιακή κινητοποίηση, οι εκπαιδευτικοί που εμπλέκονται στη διαδικασία των πανελλαδικών εξετάσεων ζητούν το αυτονόητο. Οφείλει να το καταλάβει και η κυβέρνηση και, αν μη τι άλλο, ας πάει το νομοσχέδιο προς ψήφιση με μια εβδομάδα διαφορά την επόμενη Τετάρτη, ώστε να μπορούμε όλοι να κάνουμε αυτό που η συνείδησή μας μας επιβάλλει και μας επιτρέπει. Και αυτό για την πλειονότητα των εκπαιδευτικών και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι η συμμετοχή τους στον αγώνα κατά του νομοσχεδίου. Υπάρχει ένα νομοσχέδιο το οποίο είναι πάρα πολύ σκληρό για τους εργαζόμενους, ειδικά του ιδιωτικού τομέα. Λίγο πολύ όλοι ξέρουμε τι γίνεται στον ιδιωτικό τομέα και μπορούμε να φανταστούμε ότι με την ψήφιση αυτού του νομοσχεδίου τι αναρχία θα υπάρξει και τι εκμετάλλευση των εργοδοτών απέναντι στους εργαζόμενους. Ξανά στην αυτοδιοίκηση, εδώ που η κουβέντα συνεχίζεται για το φυσικό αέριο, εν μέσω προσδοκιών και επιδιώξεων. Από τη μία, ο Περιφερειάρχης ανακοίνωσε πως υπέβαλε έτοιμα στη ΔΕΣΦΑ για την επέκταση του ΑΓΟΕ στην Καλαμάτα, και από την άλλη, ο Δήμαρχος Καλαμάτας εστίασε στο ότι ο ΑΓΟΕ θα πρέπει να φτάσει στην περιοχή και προς αυτή την κατεύθυνση να ενωθούν δυνάμεις. Την είδηση πως έχει κατατεθεί έτοιμα προς την ΔΕΣΦΑ για να συνεχιστεί η επέκταση του ΑΓΟΕ φυσικού αερίου προς την Καλαμάτα και την Σπάρτη, γνωστοποίησε στην συνεδρία του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου ο Παναγιώτης Νίκας. Εγώ έκανα και αίτηση προς τη ΔΕΣΦΑ και θα πάμε πολύ καλά για να συνεχιστεί η επέκταση του ΑΓΟΕ προς την Καλαμάτα και τη Σπάρτη. Και ξεκινάει γρήγορα η διαδικασία επέκταση του ΑΓΟΕ προς την Πάτρα. Γιατί προς την Πάτρα και το προς το Αγρίνιο, που είναι αναγκαίος και ένας σταθμός παραγωγής ρεύματος, γιατί καταλαβαίνετε ο μεγάλος καταναλωτής είναι αυτός ο οποίος βοηθάει, όπως το εργοστάσιο φυσικού αερίου στην Μεγαλόπολη, βοηθάει. Από την άλλη, το κρίσιμο ζήτημα έχει να κάνει με τα δίκτυα. Και εκεί φαίνεται, σύμφωνα με την εκτίμηση του Περιφερειάρχη, να υπάρχει μια συμβιβαστική προσέγγιση. Υπάρχει θέση ενδεχομένως και μη εκπεφρασμένη, την οποία εγώ τη γνωρίζω, βουλευτών της πλειοψηφίας του κυβερνώντος κόμματος, της μεγάλης πλειοψηφίας του κυβερνώντος κόμματος, φορέων. Υπάρχει εκπεφρασμένη βούληση των επιμελητηρίων μέσα σε αυτή την αίθουσα και προφανώς υπάρχει και κουβέντα με τους φορείς οι οποίοι διαχειρίζονται αυτό το θέμα, το μεγάλο. Τι βλέπω να πάμε, τι εκτιμώ ότι μπορούμε να πάμε. Μπορούμε να πάμε
σε ένα συμβιβασμό. Αυτά τα χρήματα που υπάρχουν να βοηθήσουν ολόκληρη την Πελοπόννησο. Δεν μπορώ να φανταστώ να μένει Σπάρτη έξω. Δεν μπορώ να φανταστώ να μένει το Άργος και τον Άφλιο έξω και να περνάει ο Αγωγός δίπλα. Δίπλα! Το χρήσιμο ζήτημα είναι να υπάρξουν άμεσα εξελίξεις και ο Αγωγός να φτάσει στην Καλαμάτα. Υπογραμμίζει από την πλευρά του ο Δήμαρχος της Μεσσηνιακής Πρωτεύουσας, Θάνας Βασιλόπουλος. Κοιτάξτε, το φυσικό αέριο είναι κάτι προφανώς που μας απασχολεί. Η συζήτηση είχε ξεκινήσει εδώ, σε αυτό το γραφείο, παρουσία του σημερινού Περιφερειάρχη και του Δήμαρχου Καλαμάτας, τον Ιούλιο του 2019. Τότε λοιπόν, εδώ σε μια συνεδρίαση, είχαμε πει ότι το φυσικό αέριο θα έρθει στην Καλαμάτα σε υγροποιημένη μορφή και στη Σπάρτη και εκεί θα πρέπει να βρεθεί ο κατάλληλος χώρος ώστε να γίνει, να δημιουργηθεί η εγκατάσταση που θα αεροποιήσει το καύσιμο για να μεταφερθεί σε όλες τις επιχειρήσεις και στα νοικοκυριά. Μετά από αυτό έτρεξε πολύ νερό στο αυλάκι. Προφανώς εμείς συνεχίζουμε να υποστηρίζουμε ότι το φυσικό αέριο πρέπει να φτάσει στην περιοχή μας, στην Καλαμάτα και στη Μεσσηνία γενικότερα, αλλά πρέπει να φτάσει με τη μορφή αγωγού. Αεροποιημένο, ώστε να έχει καλύτερη τιμή και να προφανώς να είναι και καλύτερες συνθήκες μεταφοράς του αερίου. Εμείς λοιπόν υποστηρίζουμε, θεωρούμε ότι θα πρέπει να ξεπεράσουμε όλα τα προβλήματα που υπάρχουν, θα πρέπει όλοι μαζί να ενώσουμε τις δυνάμεις μας για να φτάσει το φυσικό αέριο στην περιοχή μας και δεν πρέπει να σταματήσει στη Μεγαλόπολη όπως σταμάτησε κάποτε ο Εθνικός Δρόμος στην Τρίπολη και έφτασε μετά πάρα πολλές προσπάθειες και πάρα πολλά χρόνια στην Καλαμάτα. Οπότε υποστηρίζουμε ότι η ΡΑΗ θα πρέπει να δώσει το πράσινο φως για να φτάσει το φυσικό αέριο στην περιοχή. Πάμε τώρα να δούμε κάτι διαφορετικό που όμως έχει πολύ μεγάλη σημασία γιατί η κατάσταση με την σταφίδα δείχνει κάποια μηνύματα ανησυχητικά και αυτά θα μας τα περιγράψει ο Διευθύνων Σύμβουλος της Πανεγιάλιος Ένωσης Συνεταιρισμών, ο κ. Μίλτος Σταυρόπουλος. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Κύριε Σταυρόπουλε, υπάρχει ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα. Πρόβλημα και με τις εξαγωγές αλλά και με τα αποθέματα. Το ερώτημα είναι τι γίνεται τώρα και πώς θα αντιμετωπιστεί αυτό. Ναι. Όπως γνωρίζετε και γιατί είστε μια σταφιδική περιοχή, η κορινθιακή σταφίδα είναι ένα προϊόν εξ ολοκλήρου εξαγώγημο. Σε ποσοστό μεγαλύτερο του 95% και το οποίο παρουσιάζει φέτος για πρώτη χρονιά σημαντικά πλεονάσματα. Φέτος καταγράφεται μια σημαντική μείωση της εμπορικής διάθεσης του προϊόντος που υπερβαίνει αυτή την ώρα το 40%. Με αυτά τα δεδομένα είναι απολύτως βέβαιο ότι με την έναρξη της συγκομιδής της φετινής χρονιάς, περί το τέλος Αυγούστου, η τιμή διάθεσης κορινθιακής σταφίδας στη διεθνή αγορά θα καταρρεύσει, καθώς θα παραμένει αδιάθετη μια σημαντική ποσότητα, ένα πλεόνασμα από την περσινή παραγωγή. Αυτό θα έχει επίπτωση βεβαίως και στην τιμή αγοράς από τον παραγωγό στη συνέχεια, η οποία με απόλυτα ρεαλιστική, θα έλεγα, πρόβλεψη θα καταβαρθρωθεί. Και αυτό δεν πρέπει να το αφήσουμε να συμβεί. Εγώ να σημειώσω ότι έχει γίνει μια πολύ σημαντική προσπάθεια όλα τα τελευταία χρόνια με την συνεργασία όλων, εγώ θα πω, των μερών και της Ένωσης Μεσσηνίας και της Πανεγιαλίου και όλων και βλέπουμε ότι έχει πάρει επάνω η τιμή της σταφίδας και έχει φτάσει σε ικανοποιητικά επίπεδα, σε τέτοιο σημείο που δημιουργούσε και ελπίδες και προσδοκίες στους παραγωγούς να στραφούν ξανά προς την καλλιέργεια. Ακριβώς αυτό που λέτε. Και γι' αυτό και με τη βοήθεια της τοπικής εκεί ένωσης, η οποία είναι αποκλειστικός διαχειριστής της κορινθιακής σταφίδας στη Μεσσηνία, η Ένωση Μεσσηνίας, έχουμε κάνει πολλές προσπάθειες στο παρελθόν και ευωδόθηκαν αυτές τελευταία με την αναδιάρθρωση, με το πρόγραμμα με τις αναδιάρθρωσης κορινθιακής σταφίδας. Είναι ένα πρόγραμμα που δίνει ελπίδα για να ανανεώσουμε τις γυρασμένες καλλιέργειες. Σκεφτείτε λοιπόν τώρα, εάν απογοητεύσουμε τον παραγωγό με μια πολύ χαμηλή τιμή, ποιος θα πάει να κάνει αναδιάρθρωση? Κανένας. Θα πάει μια προσπάθεια των ενώσεων, των παραγωγών, όπως ανέφερα προηγουμένως, και της πολιτείας τράφη. Γι' αυτό δεν πρέπει αυτό να το αφήσουμε να συμβεί. Γι' αυτό, τι πρέπει λοιπόν να γίνει, να σταθούμε στο τι πρέπει να γίνει και φαντάζομαι ότι ήδη έχουν ενεργοποιηθεί όλες, θα λέγει κανείς, οι καταστάσεις εκείνες προκειμένου να υπάρξει πίεση για την στήριξη του προϊόντος. Τώρα πρέπει να υπάρξει μια συγκεκριμένη πολιτική από την πλευρά του Υπουργείου. Εμείς λοιπόν από το τέλος Μαρτίου, μαζί με ιδιωτικές επιχειρήσεις όπως είναι ο Μελισσίδης και άλλες επιχειρήσεις, βεβαίως με τη στήριξη όλων των συνεταιριστικών οργανώσεων, σχεδόν στο σύνολό του οι συνεταιριστικές οργανώσεις και ομάδες παραγών στηρίζουν αυτό το αίτημα, το οποίο λέει ότι για πρώτη χρονιά έχουμε σημαντικά πλεονάσματα.
Πάμε λοιπόν στην πολιτεία και τους λέμε, βοηθήστε μας εφέτος με την απόσυρση του πλεονάσματος και με τον πράσινο τρίγο για τον παραγωγό. Δηλαδή ένα πρόγραμμα ανάλογο του υλοποιητικού τομέα. Εάν αυτό γίνει, θα αποσυμφορήσει την αγορά, θα δουλέψει ως βαλβίδα, θα έλεγα, αποσυμπίεσης της αγοράς και θα προχωρήσει η αγορά κανονικά και θα στηρίξουμε μια καλή τιμή για τον παραγωγό. Δεν αντέχει ο παραγωγός μικρότερη τιμή από τις υπάρχουσες τιμές στην αγορά. Θα εγκαταλειπεί η καλλιέργεια, αυτό λέμε σε όλους τους τόνους στην πολιτεία. Και τη στιγμή που καραδοκούν, να μην το ξεχνάμε, καραδοκούν αγορές όπως αυτή της Τουρκίας, για το δικό μας προϊόν, αν δεν κάνω λάθος, είναι σχεδόν εξαγώγημο στην ολότητά του. Καραδοκούν αγορές να κερδίσουν το δικό τους μερίδιο. Και τούτη την ώρα, λαμβανωμένο υπόψη τη μεγάλη υποτίμηση της τουρκικής λίρας, γίνεται πιο ανταγωνιστικό το προϊόν των άλλων χωρών, όπως της Τουρκίας, όπως αναφέρεται. Συνεπώς, είναι ακόμα πιο δύσκολη θέση μας. Ετούτη λοιπόν τη δύσκολη στιγμή, ζητούμε από την πολιτεία να κάνει ό,τι έκανε και με άλλα προϊόντα, όπως έκανε στο υλοποιητικό τομέα. Να στηρίξει για πρώτη φορά, δεν είχαμε πάλι πλεονάσματα, ποτέ στο παρελθόν. Και ξέρετε ότι ο ρόλος της Πανεγιαλίου Ενώσεως στην αγορά της ταφίδας ήταν καταλυτικός. Πάντα λοιπόν είμαστε το ανάχωμα στις τιμές του προϊόντου, να στηρίξουμε μια καλή τιμή στο προϊόν και το ίδιο θα συνεχίσουμε να κάνουμε. Ετούτη όμως στη χρονική στιγμή τα πράγματα είναι δύσκολα, δεν μπορούμε από μόνοι μας. Η πανδημία έχει δημιουργήσει μια μεγάλη, ανυπέρβλητη θα έλεγα, δυσκολία στην αγορά. Ξέρουμε όλοι ότι ο τομέας εμπορίας αγροτικών προϊόντων, κατά κύριο λόγο που διατίθονται μέσω των επιχειρήσεων εστίασης και ξενοδοχειακών μονάδων, έχει υποστεί μεγάλη ζημιά. Και συνεπώς έχουμε επηρεαστεί κι εμείς. Σε αυτή την προσπάθεια, οφείλω να πω και να τονίσω, έχουμε πλήθος αποφάσεων στήριξης, όπως είναι το Επιμελητήριο Μεσσηνίας, όπως είναι η Περιφέρεια Πελοποννήσου, όπως είναι η ΣΑΣΟΕ, ο Σύνδεσμος Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων και Επιχειρήσεων Ελλάδος. Έχουμε πάρα πολλές οργανώσεις που μας... οι ενώσεις σχεδόν όλες, και του Κορινθίας, η τοπική σας ένωση εκεί Μεσσηνίας που ανέφερα προηγουμένως, που είναι και ο μοναδικός συνεταιριστικός φορέας διαχείρισης κορινθιακής ταφίδας με πολύ σημαντικό έργο, όλοι μας τίθενται στο πλευρό προκειμένου... Έχουμε ένα ζήτημα με τη σύνδεση του κ. Σταυρόπουλου, δεν ξέρω αν θα μπορέσουμε να το αποκαταστήσουμε, όμως ακούσαμε όλη αυτή την παρέμβαση που έχει πολύ, μα πολύ μεγάλη... Ο παραγωγός θα υποστεί μεγάλη ζημιά, δεν θα είναι σε θέση να καλλιεργήσει την επόμενη χρονιά, θα εγκαταλειφθεί με δύο λόγια η καλλιέργεια. Πιστεύω ότι κάτι τέτοιο, είμαι απολύτως βέβαιος, δεν το θέλει η πολιτεία, γι' αυτό το στηρίζουν το αίτημα αυτό και η μεγάλη συντριπτική πλειοψηφία των φορέων. Σωστά. Εμείς κρατάμε ότι υπάρχει πολιτική παρέμβαση και μένει να δούμε ποιες είναι οι αποφάσεις. Νομίζω ότι πρέπει να υπάρξει. Πιστεύουμε ότι θα αντιληφθούν όλοι το μέγεθος του προβλήματος και θα δώσουν μια λύση που εφέτος για πρώτη χρονιά, επαναλαμβάνω, αντιμετωπίζει. Είναι αναγκαία, είναι επιτακτική. Αντιμετωπίζει η κορινθιακή σταφίδα. Απολύτως κατανοητό. Κύριε Σταυρόπουλε, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Καλή δύναμη. Καλή συνέχεια. Σας ακούμε καθαρά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε να δούμε εμείς τα υπόλοιπα δεδομένα, γιατί έχουμε τη σταφίδα, αλλά είχαμε και μια καταστροφική φετινή χρονιά για την καλλιέργεια του καρπουζιού, καθώς η πανδημία δημιούργησε μεγάλα προβλήματα στη ζήτηση προϊόντος και κατ' επέκταση στην τιμή του. Οι παραγωγοί ζητούν οικονομική ενίσχυση προκειμένου να διατηρήσουν την καλλιέργεια του προϊόντος καρπουζιού. Μία από τις χειρότερες χρονιές ήταν η φετινή για τους παραγωγούς καρπουζιού, καθώς τόσο η απόδοση όσο και η ζήτηση του προϊόντος ήταν μειωμένες. Οι αποδόσεις ήταν, όπως είπαμε, μειωμένες 30 με 40%, η ζήτηση στην αγορά περιορισμένη και οι τιμές που διαμορφώθηκαν ήταν κάτω από το κόστος. Δηλαδή οι τιμές ήσαν περίπου κάτω από 0,17 λεπτά ανά κιλό. Όταν το κόστος παραγωγής στο υπερπρόημο καρπούζι, το πιο πρόημο καρπούζι στην Ευρώπη, στην τριφυλία που παράγεται, διαμορφώνονται στα 1.000 ευρώ ανά στρέμμα όταν γίνει ιδιόκτητη και στα 1.150 όταν γίνει νοικιαζόμενη. Με δεδομένα όλα αυτά τα στοιχεία είχαμε μία κακή χρονιά με ένα ποιοτικό προϊόν. Βέβαια, εκτός από την πανδημία και όλα αυτά συνετέλεσαν σε αυτό και οι κακές συνθήκες που είχαμε στο εξωτερικό, οι κακές καιρικές συνθήκες. Αυτά όλα σε συνδυασμό με την ανύπαρτη ζήτηση στην εσωτερική αγορά είχαν σαν αποτέλεσμα να διαμορφωθούν αυτές οι πολύ χαμηλές τιμές
να έχουμε μείωση παραπάνω από 50 με 60% στο εισόδημα των παραγωγών και μερικές ποσότητες σε μικρό ποσοστό να μείνουν ακόμα και ασυγκόμιστες. Όλη αυτή η εικόνα διαμόρφωσε ανησυχία και προβληματισμό στους καρπουζοπαραγωγούς. Οι παραγωγοί ζητούν τη στήριξη της πολιτείας προκειμένου να συνεχίσουν την καλλιέργεια, καθώς η ζημιά ήταν πολύ μεγάλη, ενώ το κόστος της παραγωγής και της συγκομιδής ήταν στα ύψη. Φέτος, που για το καρπούζι ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη χρονιά, πιστεύουμε ότι θα γίνει και η ανάλογη προσέγγιση και η σχετική εκτίμηση από το ΙΠΑΤ και από την πολιτεία, ώστε πραγματικά για την ζημιά, την πραγματική που αποτυπώθηκε, να υπάρξει και η αντίστοιχη αποζημίωση. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα δουν το πρόβλημα και θα έχουμε και μία λύση σε αυτό. Ήδη έχει ενημερωθεί ο κύριος Περιφερειάρχης, η κυρία Αντιπεριφερειάρχης, και κινούνται προς την κατεύθυνση αυτή. Στα υπόλοιπα κυπευτικά, αν εξαιρέσει κανείς την Πιπεριά που πήγε πολύ καλά και το Αγγούρι που είχε μια σχετική απορροφητικότητα, προβλήματα είχε και η καλλιέργεια της ντομάτα. Όσον αφορά την ντομάτα, το πρόβλημα εντοπίζεται στην ίωση. Και η ίωση δημιούργησε προβλήματα, ο ιός Κασανής Ρητίδος, στο καρπόν της ντομάτας. Είναι ένας ιός πολύ δύσκολος. Με υψηλή μολυσματική ικανότητα, μεταδίδεται με το σπόρο, με τα σπορόφυτα, με τα χέρια, και είναι πάρα πολύ δύσκολη η αντιμετώπιση του. Παρότι οι παραγωγοί μας έχουν και από την υπηρεσία και από τους ιδιώτες γεωπόνους ενημέρωση ηλεκτρονική με έντυπο υλικό, σεμινάρια κλπ. Και παίρνουν όλα τα προληπτικά μέτρα, δεν κατάφεραν δυστυχώς να αντιμετωπίσουν και την ίωση της ντομάτας της Ρητίδος της Καστανής, διότι είχαμε μείωση και εδώ της παραγωγής και υποβάθμιση εμπορικής αξίας, παρότι οι τιμές δεν ήσαν χαμηλές, με αποτέλεσμα να καταφέρουμε να εξασφαλίσουμε ένα εισόδημα, αλλά να υπάρχει και εδώ μια επίπτωση. Αρκετά είναι εκείνα τα οποία φέρνει το νέο εργασιακό νομοσχέδιο. Όπως είδατε, έχουμε και τις κινητοποιήσεις μέσα στο μενού. Υπάρχουν διάφορα σημεία που δείχνουν ανατροπές. Διαφορετική είναι η άποψη των κυβερνητικών βουλευτών. Να δούμε ένα μικρό απόσπασμα των όσων σημείωσε στην παρέμβασή του στη Βουλή ο βουλευτής Νέας Δημοκρατίας, Περικλής Μαντάς. Και πραγματικά αναρωτιέμαι, είναι δυνατόν? Πού τα ανακάλυψαν όλα αυτά? Άλλο νομοσχέδιο διαβάζουμε εμείς και άλλο εσείς, κύριοι. Μήπως ξεκίνησαν οι 7 πληγές του Φαραώ και κάποια βιβλική καταστροφή έχουμε στη χώρα? Ή μήπως για άλλη μια φορά πνίγονται στις ακρότητες και τις υπερβολές τους? Η μόνη μάχη που δίνεται είναι ανάμεσα σε κάποια αραχνιασμένα μυαλά. Γιατί τελικά αποδείχθηκε ότι ήσασταν ένα κόμμα διαμαρτυρίας που πάνω στην αναστάτωση και την αναμπουμπούλα, μέσα στη θωρά και το θυμό, έφτασε να γίνει κυβέρνηση για 4,5 ολόκληρα χρόνια. Αλλά πάντα χωρίς σχέδιο, χωρίς πολιτική, χωρίς αφήγημα. Μόνο με φωνές και καταγγελίες, όπως κάνετε και σήμερα, διαστρεβλώνοντας κάθε μεταρρύθμιση και ανακαλύπτοντας δράκους εκεί που δεν υπάρχουν. Η κοινωνία όμως δεν σας ακούει πια. Οι αντιπολίτες αναζητούν ηρεμία, ομαλότητα, αναζητούν μετριοπάθεια, ασφάλεια, δουλειά. Όλοι καταλάβαμε τι πραγματικά σας ενόχλησε σε αυτό το νομοσχέδιο. Ήταν το πλήγμα που δέχονται οι δικοί σας, οι εργατοπατέρες που προσπαθείτε με κάθε τρόπο να διασώσετε. Αυτά λοιπόν και από τα όσα επεσήμανε ο Μεσσηνίος βουλευτής. Πάμε να επιστρέψουμε εμείς ξανά στα αγροτικά θέματα. Η πρόσφατη χαλαζόπτωση προκαλεί σημαντικές ζημιές σε καλλιέργειες αμπελιών, σταφίδας και ελιάς, με τους αγρότες να μετρούν για μία ακόμη φορά τις πληγές τους λόγω των καιρικών φαινομένων. Για ακόμα μία φορά, αρκετές αγροτικές περιοχές της Ηλίας βρέθηκαν στο επίκεντρο της κακοκαιρίας που πλήττει από την περασμένη Τετάρτη και τον ομό. Μετά τα καρπούζια και τις υπαίθριες καλλιέργειες, σειρά πήραν τα αμπέλια, οι σταφίδες και οι ελιές. Ότι είμαστε ξεκρέμα στο αμπέλι με τον καιρό. Ο αγρότης περιμένει μία φορά τον χρόνο να πάρει την παραγωγή του και δεν παίρνει παραγωγή την ώρα που φτάνει να πάρει τα λεφτά στην τσέπη του. Για μία ακόμα φορά απεδείχθηκε ότι ο αγρότης είναι στο όλος της κακοκαιρίας. Δεν μπορεί να ανταπεξέλθει. Το χαλάζι που πέρασε για μία ώρα περίπου από τις 6 μέχρι τις 7 έκανε καταστροφές μεγάλες σε σταφίδα, αμπέλια, ελιές, σουλτανίνες,
γύρω στο 80-85-90% ακριβώς δεν μπορούμε να προσδιορίσουμε. Πρέπει να έρθουν οι ειδικοί για να το εκτιμήσουν. Οι έντονες βροχοπτώσεις που συνοδεύονταν από ισχυρή χαλαζόπτωση χτύπησαν τοπικά, πλήττοντας κέρια, το φυτικό κεφάλαιο αλλά και την παραγωγή, τη μοναδική ελπίδα των αγροτών για ένα καλό εισόδημα. Ελπίζουμε και περιμένουμε από την πολιτεία τουλάχιστον να μοιραστούμε τη ζημιά. Δεν είπαμε να την τελειώσουμε όλη τη ζημιά. Ό,τι μπορεί να κάνει η πολιτεία να βοηθήσει. Και όσο πιο γρήγορα φτάνει η εικόνα, τόσο πιο γρήγορα να γίνουν και οι διαδικασίες. 80% έως και 90% ζημιά. Όπου έχει περάσει χαλάζι είναι πάνω από 90%. Αυτοί θα πάνε, δεν θα μαζέψουν ελιές. Το χωριό μας ζει μόνο από τις ελιές. Σταφίδες δεν έχουμε πολλές. Μόνο το κύριο εισόδημα είναι ελιά, τίποτα άλλο. Το προϊόν της σταφίδας είναι πολύ δύσκολο προϊόν. Έχουμε κάνει το 80% της καλλιέργειας. Τώρα είμαστε στο τελευταίο στάδιο με τα τελευταία χέρια ρέντου που θα κάνουμε και μετά για τη συγκομιδή. Οι σταφίδες τώρα έχουν βαρέσει και τα φύλλα. Και τα φύλλα που τώρα φαίνεται η ζημιά του από το χαλάζι και μετά θα φανεί και η ζημιά από τον ήλιο που θα τα επηρεάσει πολύ. Και συνέχεια είναι ότι συνεχίζεται κιόλας. Του χρόνου που θα είδε στον κλάδο, τα περισσότερα θα έχουν χτυπήσει. Θα έχουν χτυπήσει και η παραγωγή του χρόνου θα είναι. Και του χρόνου θα έχουμε απώλεια, δεν θα έχουμε την παραγωγή που έχουμε. Για από ό,τι ακούγεται, δεν θα έχει και τιμή φέτος πολύ και θέλουμε την άμεση στήριξη. Και το ΕΛΓΑ να γίνουν άμεσες κινήσεις και να μπορέσουμε κι εμείς να κρατηθούμε στα πόδια μας και να κάτσουμε και τα παιδιά μας κι εμείς να καλλιεργήσουμε. Τώρα, τιμώντας την επέτειο των 200 ετών από την έναρξη Ελληνικής Επανάστασης, το Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωστακόπουλου και η ΤΕΜΕΣ ανέπτυξαν το πρόγραμμα Μοριάς 21, μια πρωτοβουλία που προσκαλεί τους απανταχού Ελλήνες να ανταμώσουν φέτος στην Πελοπόννησο για να ζήσουν την ιστορία του τόπου που εδραιώθηκε ο αγώνας μέσα από θεματικές διαδρομές, βιωματικές ή άλλες διαδραστικές εμπειρίες. Η επέτειος των 200 χρόνων από την Επανάσταση του 1821 αποτελεί την έμπνευσή μας για ένα ταξίδι. Οι διατροφικές συνήθειες των αγωνιστών του 1821 δίνουν την αφορμή για ένα ιδιαίτερο γαστρονομικό ταξίδι στην ιστορία με αφορμή τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση σε συνεργασία με τα Επιμελητήρια Πελοποννήσου. Το Μοριάς 21, το οποίο σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Αρκαδίας και με τα 5 Επιμελητήρια της Πελοποννήσου τρέχουν αυτό το πρόγραμμα με αφορμή τον εορτασμό των 200 ετών από την Επανάσταση του 21. Αυτό λοιπόν σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και με το περιοδικό Γαστρονόμος κάλεσαν τον γνωστό σεφ τον κύριο Λαζάρου να δημιουργήσουν 12 πιάτα με τις πρώτες ύλες της Επανάστασης του 21, 12 συνταγές. Αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα οι επιχειρήσεις εστίασης οι οποίες θα συμμετάσχουν σε αυτό το πρόγραμμα να έχουν με συγκεκριμένη υπογραφή που αφορά το 21 πιάτα. Τα καταστήματα αυτά θα διαφημιστούν σε αυτή την ιστοσελίδα του Μοριάς 21, γιατί ένας από τους 4 βασικούς άξονες αυτού του project είναι η γαστρονομία, εκτός την ιστορία και άλλα θέματα. Και πιστεύω ότι αυτό, εκτός ότι θα κάνει καλό για την Πελοπόννησο και για τους επισκέπτες μας, θα διαφημίσει τις επιχειρήσεις μέσω της ιστοσελίδας και φυσικά μπορούν να το προωθήσουν και επικοινωνιακά και μέσα από τα social media τα δικά τους, η κάθε επιχείρηση από μόνη της. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία του Ιδρύματος Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακόπουλο και της ΤΕΜΕΣ με στρατηγικούς εταίρους στην περιφέρεια Πελοποννήσου και τους δήμους της περιοχής. Τέλος, το ταξίδι αυτό εμπνευσμένο από τις γεύσεις της εποχής με την υπογραφή του αγαπημένου σεφ Λευτέρη Λαζάρου και βάσει της μελέτης του Πανεπιστημίου, το μενού αφιερωμένο στο 1821 θα είναι διαθέσιμο σε εστιατόρια της Πελοποννήσου. Στην μια Πελοποννήσου έχει κάνει έρευνα και αφορά πρώτες ύλες που χρησιμοποιούσαν τότε στην Επανάσταση. Δεν περιέχει και θαλασσινά, δεν περιέχει και κρεατικά. Ως επιτοπλίστω αυτές ήταν οι πρώτες ύλες και με βάση αυτά κινήθηκε και ο σεφ ο κ. Λαζάρου και έχει δώσει αυτές τις συνταγές όπου υπάρχουν στην ιστοσελίδα Μοριάς 21 και συγκεκριμένα βίντεο που μπορεί να ενημερωθεί και ο επιχειρηματίας αλλά και οι καλεσμένοι για τα πιάτα αυτά. Η συμμετοχή αυτή ήδη τρέχει. Στην πλατφόρμα του Επιμελητηρίου και σε επικοινωνία με το Επιμελητήριο Αρκαδίας μπορεί ο κάθε επιχειρηματίας να κάνει την αίτησή του για να μπει σε αυτό το project. Παράλληλα, όποιος θέλει βέβαια μπορεί και να επικοινωνήσει κατευθείαν και με το Ίδρυμα του καπετάν Κωνσταντακόπουλου. Επιστρέφουμε στα αυτοδιοικητικά ζητήματα για να δούμε τα όσα έχουν να κάνουν με την διοργάνωση ενός επιστημονικού συνεδρίου για την πορεία του πρώτου και δεύτερου βαθμού, την ώρα που η Κόρινθος μπαίνει ξανά σε τροχιά κανονικότητας.
Η Κόρινθος ανοίγει τα φτερά της και υποδέχεται το επιστημονικό συνέδριο κλεισθένη και βαδίζει σταθερά σε δρόμους εξωστρέφειας. Γίνεται κέντρο μάθησης, εκπαίδευσης και αποφάσεων. Γίνεται τόπος συνάντησης και επιμόρφωσης, βάζοντας γερές βάσεις ανάλογων διοργανώσεων για το μέλλον. Ακούγονται καινοτόμες ιδέες που είναι πρωτόγνωρες για το δημόσιο τομέα και για τους Δήμους. Παραδείγματος χάρη, η επιβράβευση των υπαλλήλων, οι οποίοι έχουν κάνει κάτι διακεκριμένο παραπάνω από το μέσο όρο των απαιτήσεων που έχει κάποιος για τη δουλειά τους. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο που σήμερα λειτουργούμε, όπου υπάρχει η γραφειοκρατία που μας ταλαιπωρεί όλους, αυτή η γραφειοκρατία που μας δημιουργεί καθημερινά προβλήματα πρέπει να καταπολεμηθεί και οι άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουν στους Δήμους καταβάλουν πολλές προσπάθειες για να μπορέσουν να ξεπεράσουν την πολυνομία και τα προσκόμματα τα οποία καθυστερούν. Είτε αυτό αφορά τις προμήθειες, είτε αυτό αφορά την εξυπηρέτηση του πολίτη. Η καρδιά της αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού θα βρίσκεται στην πόλη μας. Και αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό και θετικό για μας. Κυβερνητικοί, θεσμικοί παράγοντες, δήμαρχοι, περιφερειάρχες, γενικοί γραμματείς, αντιδήμαρχοι, αντιπεριφερειάρχες, υπηρεσιακοί παράγοντες και στελέχοι δήμων και περιφερειών και οι λοιποί εμπλεκόμενοι με την αυτοδιοίκηση από το βορειότερο άκρο έως το νοτιότερο της χώρας θα δώσουν το παρόν στην πόλη μας. Εμείς είπαμε να αλλάξουμε το ου παντός πλην εσκόρυνθον. Δηλαδή ότι πρέπει η Κόρυνθος να ξαναγίνει πάλι σημείο αναφοράς. Λοιπόν, πρώτον γιατί είναι ένα σημείο το οποίο περνάμε όλοι από διπλά. Και όπως είπαμε και στον Δήμαρχο, αλλά είπαμε και στον Γενικό Γραμματέα, εγώ πιστεύω ότι έχει τέτοιο πολιτιστικό πλούτο η πόλη και ενώ το ακούω, τελικά δεν έχω καταφέρει ποτέ να σταματήσω να το δω. Ο Κλεισθένης έχει πάρει την απόφαση από τότε που ξεκίνησε να κάνει μερίδες εδώ και 11 χρόνια και συνέδρια ότι δεν μας ενδιαφέρει να κάνουμε κάτι στην Αθήνα ή στη Θεσσαλονίκη. Και θα εξηγήσω και το γιατί. Γιατί τα μεγάλα αστικά κέντρα, η έννοια του ότι κάνω κάτι, πρώτον δεν λαμβάνει τη δημοσιότητα ή την επισκεψιμότητα που πρέπει. Και δεύτερο και πάρα πολύ σημαντικό για μας, γιατί εμάς μας ενδιαφέρει να εστιάσουμε πάνω στην τοπικότητα, είναι το ότι όταν θα φύγω εγώ από την Αθήνα και πάω στην Κόρινθο, τελικά θα μείνω 2-3 μέρες εκεί, θα γνωρίσω ανθρώπους πιο πολύ, θα ακούσω πράγματα περισσότερο και τελικά θα δω και πράγματα που υπό άλλες συνθήκες δεν θα τα βλέπα ποτέ. Ήδη μας έχουν κατακλείσει με το ενδιαφέρον τους αιρετοί στελέχοι τοπικής αυτοδιοίκησης από όλη την Ελλάδα, από άκρη σ' άκρη. Νομίζω ότι μέχρι στιγμής, Μιχάλη Χριστάκη, Δήμαρχε, έχουμε ξεπεράσει τις 400 συμμετοχές. Ξεπερνάει κάθε προσδοκία αυτό το ενδιαφέρον αυτού του επιστημονικού συνεδρίου. Τους ευχαριστούμε που αγκάλιασαν αυτή την πρωτοβουλία. Αυτή την πρωτοβουλία που ήταν ένα αποτέλεσμα σκληρής δουλειάς που έγινε όλο αυτό το χρονικό διάστημα μεταξύ της Ένωσης Γενικών Γραμματέων, του Δήμου Κορίνθου και της Φόρου. Πάμε σε νέα από τον κόσμο. Την ώρα που συνεχίζουν να καταγράφονται κρούσματα COVID και θάνατοι διεθνώς, το Ισραήλ βάζει τέλος στη χρήση της μάσκας, ακόμη και σε κλειστούς χώρους. Την ίδια ώρα στην Τουρκία, πολλοί μουσικοί καταφέρονται εναντίον του Ερντογάν για πόλεμο κατά του πολιτισμού. Ο Σερέφερ Ντενίζ αναγκάστηκε να πουλήσει την κιθάρα του για να μπορέσει να ανταποκριθεί στις οικονομικές του υποχρεώσεις. Είναι ένας από τους χιλιάδες μουσικούς στην Τουρκία που επλήγησαν επαγγελματικά από την πανδημία. Αν και τα μπαρ στα οποία έπαιζαν μουσική αυτός και πολλοί συναδελφοί του έχουν αρχίσει να ανοίγουν ξανά, οι ίδιοι δεν μπορούν ακόμη να τραγουδήσουν σε αυτά για λόγους που ούτε οι ίδιοι κατανοούν. Το μόνο που κατάφερα να κάνω με τα χρήματα από την πώληση της κιθάρας μου ήταν να πληρώσω την πιστωτική μου κάρτα για ένα μήνα. Φυσικά τα χρήματα δεν έφταναν για τίποτε άλλο. Αυτή τη στιγμή το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να μεταφέρω δάνεια από την μία τράπεζα στην άλλη. Με τα κρούσματα στην Τουρκία να έχουν πλέον μειωθεί, πολλοί είναι οι καλλιτέχνες που κατηγορούν τον πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν για πόλεμο κατά του πολιτισμού. Τον περασμένο Απρίλιο, πολλοί μουσικοί ντύθηκαν στα μαύρα και έθαψαν τα μουσικά τους όργανα σε μια συμβολική κίνηση κατά των απαγορεύσεων. Πολλοί είναι εκείνοι που έχουν πουλήσει τις κιθάρες τους και άλλα μουσικά όργανα προκειμένου να συγκεντρώσουν χρήματα για να βοηθήσουν συναδέλφους τους. Έκκληση να γίνουν όσο περισσότεροι εμβολιασμοί είναι δυνατόν σε συντομότερο χρονικό διάστημα, απίφθινε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, την ώρα που οι ηγέτες των G7 δεσμεύονται να δωρήσουν εμβόλια στις χώρες που έχουν έλλειψη. Καλωσορίζω την ανακοίνωση των G7 για τη δωρεά 870 εκατομμυρίων δόσεων εμβολίων. Είναι μεγάλη βοήθεια, αλλά χρειαζόμαστε περισσότερα εμβόλια και πιο σύντομα. Περισσότεροι από 10.000 άνθρωποι πεθαίνουν κάθε μέρα. Αυτές οι κοινότητες χρειάζονται συντομότερα τα εμβόλια, όχι του χρόνου.
Στη Μεγάλη Βρετανία το πρόγραμμα του εμβολιασμού έχει ολοκληρωθεί σε μεγάλο βαθμό. Υπάρχει έκδηλη ανησυχία για την εξάπλωση της ειδικής μετάλλαξης. Ο Πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον αναγκάστηκε να μεταθέσει για 4 ακόμη εβδομάδες το τελευταίο στάδιο της χαλάρωσης των μέτρων. Θα μπορούσαμε να περάσουμε στο 4ο στάδιο στις 21 Ιουνίου, παρά το γεγονός ότι υπάρχουν θάνατοι. Ή μπορούμε να δώσουμε στο Εθνικό Συμβούλιο Υγείας περιθώριο τις επόμενες κρίσιμες εβδομάδες ώστε να αντιμετωπίσει την κατάσταση ακόμη καλύτερα. Η ειδική μετάλλαξη, η οποία καταγράφεται σε 74 χώρες και συνεχίζει να εξαπλώνεται, θα είναι σύμφωνα με τους επιστήμονες ο μεγάλος πονοκέφαλος τους επόμενους μήνες. Στην Ινδία οι θάνατοι αυξάνονται κάθε ημέρα. Σε πληθυσμό που αγγίζει το 1,3 δισεκατομμύρια πολίτες, μόλις το 0,2% έχει εμβολιαστεί πλήρως. Να περάσουμε εμείς στην αθλητική σας ενημέρωση μαζί μας στις 3 του. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Θεμή. Να ξεκινήσουμε με τα όσα αφορούν την Super League 2. Ναι, είχαμε την ομιλία του Υφυπουργού του Λευτέρη Αυγεννάκη στη Βουλή και αναφέρθηκε στη συμμετοχή των ομάδων στην Super League 2, στη νέα Super League 2, μέσα από τη συγχώνευση των δύο κατηγοριών. Ξεκαθάρισε πως το ελάχιστο μετοχικό κεφάλαιο θα είναι 350.000 ευρώ, ενώ η εγγυητική τουλάχιστον 150.000 ευρώ. Αυτό τώρα έρχεται σε διαφορά, σε σύγκριση με τα ποσά που υπήρχαν πριν. Ήταν αντί των 100.000 που ίσχυε ως τώρα για τη Super League 2 και 30.000 για τη Football League. Και στην ακόλουθη αύξηση στις 700.000 ευρώ για τη Super League 1, αντί του ποσού των 500.000 ευρώ που ίσχυε ως τώρα. Παράλληλα, ελήφθησαν αποφάσεις από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης σχετικά με τις Β, τις δεύτερες ομάδες που θα συμμετέχουν στη νέα Super League 2. Οι ομάδες αυτές ελήφθη η απόφαση να μην θεωρούνται μέλη του συνεταιρισμού, να συμμετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο αλλά να μην έχουν δικαίωμα ψήφου και δίχως να έχουν συμμετοχή στα έσοδα. Οι δεύτερες ομάδες δεν θα συμμετέχουν στα play-off αλλά θα μετέχουν στα play-out. Να επιτρέπεται ο δανεισμός των ποδοσφαιριστών της Super League 2 στην Super League 1 και οι ομάδες αυτές να έχουν φύλο αγώνος με παίκτες έως 23, έως 23 και 3 μεγαλύτερους από 5 που ζητάει η Super League 1. Σημαντικές οι εξελίξεις. Από ό,τι φαίνεται, θα αρχίσουμε σιγά σιγά να σταχυλογούμε όλες τις λεπτομέρειες έτσι όπως θα καθοριστεί ο νέος χάρτης του ποδοσφαίρου. Όμως πάμε σε κάτι αρκετά σημαντικό, μεσηνιακό άρωμα στο Ράλι Ακρόπολης. Ναι, έχουμε τόσο στο οργανωτικό σκέλος όσο και στο αγωνιστικό σκέλος. Η παρουσία του Νίκου Κερερέ, του εκτελεστικού διευθυντή της Motorsport Greece, ο οποίος βρίσκεται στο πλευρό του κ. Αυγεννάκη, είναι σύμβουλος και νομίζω ότι θα βάλει το δικό του λιθαράκι σε αυτή την προσπάθεια, που αναμένεται να είναι επιτυχημένη, σίγουρα επιτυχημένη. Και στο αγωνιστικό σκέλος έχουμε τον Πολυνίκη Γιάννη Πλάγο, νομίζω όλοι τον γνωρίζουν στον κόσμο του μηχανοκίνητου αθλητισμού, ο οποίος θα συμμετέχει με τη σημαία την ελληνική και της ελληνικής αστυνομίας, όπου είναι και αρχιφύλακας, και στοχεύει στη συμμετοχή και μόνο, που είναι εξίσου σημαντικό. Βεβαίως δεν αποκλείεται να έρθει και μια διάκριση. Να το ελπίσουμε, να δούμε το ρεπορτάζ. Λιγότερες από 100 ημέρες απομένουν για το μεγαλύτερο ραντεβού του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Το Ράλι Ακρόπολης θα φιλοξενηθεί φέτος σε τρεις περιφέρειες της χώρας μας από τις 9 έως και τις 12 Σεπτεμβρίου. Στην Αττική με κίνηση κάτω από τον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης, στην Πελοπόννησο με ειδικές διαδρομές στην Κορινθία και μέσω της Στερεάς Ελλάδος θα κατευθυνθεί στη Λαμία στην έδρα του αγώνα. Η διοργάνωση έχει έντονο μεσηνιακό άρωμα, καθώς στο πλευρό του Υφυπουργού Αθλητισμού Λευτέρη Αυγεννάκη βρίσκεται ένας μεσήνιος, ο Νίκος Κερερές. Ο εκτελεστικός διευθυντής της Motorsport Greece δουλεύει σκληρά και αναμφίβολα θα βάλει το δικό του λιθαράκι για την επιτυχή διεξαγωγή του Ράλι των Θεών. Ο Νίκος Κερερές έλκει την καταγωγή του από την περιοχή μας και ο ρόλος του στην επιτυχή υλοποίηση του αγώνα αλλά και στο μεγάλο στοίχημα η Ελλάδα, όχι μόνο να μπει δυναμικά ξανά, αλλά και να παραμείνει στον παγκόσμιο χάρτη του μηχανοκίνητου αθλητισμού, αναμένεται κομβικός. Το μεσηνιακό στοιχείο όμως δεν περιορίζεται μόνο στο οργανωτικό κομμάτι, αλλά εντοπίζεται και στο αγωνιστικό. Καθώς μεταξύ των οδηγών που θα βρεθούν στην εκκίνηση του Ράλι Ακρόπολης είναι ο ταχύτερος αστυνομικός στον πλανήτη και εκ των κορυφαίων οδηγών αγώνων, ο Γιάννης Πλάγος, ο οποίος πριν από λίγους μόλις μήνες εξέφραζε την επιθυμία του, μιλώντας στην τηλεόραση Best, να βρεθεί μεταξύ των τυχερών που θα εκκινήσουν στον μεγαλύτερο αγώνα της χρονιάς. Γιατί όποτε είναι Ράλι Ακρόπολης, Ράλι Ακρόπολης όμως με WRC μέσα, θα θέλαμε να είμαστε μέσα για τη συμμετοχή. Τα όνειρά όμως δεν τελειώνουν ποτέ, οπότε εμείς θα προσπαθήσουμε, θα παλέψουμε
Μήπως το όνειρό μας γίνει πάλι πραγματικότητα μετά από τόσα χρόνια, από το 2013 που είχε γίνει τελευταία φορά. Οι ευχές του εισακούστηκαν καθώς στο πλευρό του μεσίνη οδηγού στέκεται φέτος ένας σπουδαίος σύμμαχος. Ένας ομογενής από την Αυστραλία, χάρη στη χορηγία του οποίου ο έμπειρος οδηγός προέβη στην αγορά ενός ολοκένουργιου τελευταίας γενιάς αυτοκινήτου και μέσα από την συμμετοχή του στο Ράλι των Θεών φιλοδοξεί να σηκώσει την ελληνική σημαία όσο πιο ψηλά γίνεται. Πολύ σημαντικές αυτές οι αναφορές και οι συμμετοχές και μακάρι όλα να πάνε καλά. Βεβαίως. Το ευχόμαστε ειλικρινά και να έχουμε και τις επιτυχίες που θέλουμε και με άρωμα Μεσσηνίας. Πάμε λίγο στα υπόλοιπα. Έχουμε την διπλή μεταγραφή στο 2 Νάκη Παρισίας. Ναι, είχαμε ανακοινώσεις το προηγούμενο 48ωρο, δύο αθλητές, σπουδαίοι αθλητές της γενιάς τους, η Γιώργος Καραγιαννίδης και Γιώργος Πολιτόπουλος, 22 ετών και 25 αντίστοιχα, που έρχονται να ενισχύσουν την προσπάθεια του 2 Νάκη Παρισίας, ο οποίος θα μας εκπροσωπήσει στη ΓΑΜΑ Εθνική για μια ακόμη σεζόν. Για την ομάδα η παρουσία των δύο αυτών παικτών είναι πολύ σημαντική, διότι έρχονται με εμπειρίες από Α2, από Β Εθνική και σε τμήματα της Εθνικής Ελλάδος. Είναι σπουδαίοι αθλητές, όπως σου είπα, της γενιάς τους και θα τους ενισχύσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στη νέα τους προσπάθεια, που φυσικά δεν είναι κάτι λιγότερο από την παραμονή και ό,τι περισσότερο προκύψει. Σύστη, να σας ευχαριστήσουμε. Συνεχίζουμε εμείς. Σαρωτικός ήταν ο Γιώργος Λαζαρίδης στο τουρνουά τένις με αμαξίδιο που έγινε στην Κροατία, το Zagreb Open, που έφτασε σε δύο τελικούς, σε μονό και διπλό, κατακτώντας τις αριθμές κούπες. Δύο τελικοί, δύο πρωτιές, δύο κούπες. Ο Γιώργος Λαζαρίδης ήταν σαρωτικός στο τουρνουά Zagreb Open, όπου βρέθηκε μαζί με τον συναθλητή του Στέφανο Διαμαντή, κατακτώντας την πρώτη θέση στο διπλό, αλλά και την πρωτιά στο Consolation. Τρεις σταθμοί που ήταν back-to-back, με ένα τουρνουά στην Αυστρία και δύο στην Κροατία. Κατάφερα να παίξω στο Consolation και στο τελικό του διπλού, με τον συναθλητή μου τον Στέφανο Διαμαντή, και φτάσαμε στο τελικό και τους πήραμε και τους δύο. Στο διπλό και στο προηγούμενο τουρνουά που ήταν τρεις μέρες πριν στην Κροατία, καταφέραμε να φτάσουμε μέχρι τα ημιτελικά και μάλιστα χάσαμε στο Super Tie Break με 13-11. Οπότε ήδη είχαμε δείξει τις προθέσεις μας για το τουρνουά που ακολούθησε και που τελικά το κατακτήσαμε. Επόμενη αγωνιστική σταθμή του, η Ελβετία και η Κροατία. Επόμενος αγωνιστικός σταθμός είναι τον Ιούλιο. Θα συμμετάσχω σε ένα αρκετά δυνατό τουρνουά στην Ελβετία στις 13 Ιουλίου και θα ακολουθήσει προς τα τέλη του Ιουλίου ένα τουρνουά στην Κροατία. Πιστεύω θα ακολουθήσουν και άλλες συμμετοχές κάποιες αρχές Αυγούστου. Όμως θα παίξει και ένα ρόλο πώς θα χτιστεί το πρόγραμμά μου τουλάχιστον μέχρι και τον Αύγουστο, ανάλογα και το τι θα γίνει με τη συμμετοχή ή όχι στους Παραολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο. Οι πολύ λίγες διοργανώσεις λόγω της πανδημίας έχουν δυσκολέψει τη βαθμολογική συγκομιδή και ελοχεύει ο κίνδυνος ο καλαματιανός τενίστας να μείνει εκτός εθνικής ομάδας. Εντάξει, ήταν πάρα πολύ περιορισμένος ο χρόνος. Δυστυχώς με 4 συμμετοχές που υπήρχαν το προηγούμενο διάστημα, είναι πάρα πολύ δύσκολο να πιάσει τα όρια. Ευελπιστούμε όμως να γίνει έστω με μια συμμετοχή ή το ιδανικό θα ήταν να είμαστε και οι δύο και να αγωνιστούμε και στο διπλό. Τώρα από εκεί πέρα, αν δεν καταφέρουμε, σίγουρα η πανδημία μας ανέτρεψε σε όλους το πρόγραμμα, όπως έχει ανατρέψει και τις ζωές όλων μας, δεν είναι μόνο σε όσοι έχει να κάνει με τον αθλητισμό. Σίγουρα όμως η προσπάθεια συνεχίζεται. Σε 3 χρόνια είναι οι επόμενοι Παραολυμπιακοί Αγώνες που είναι στο Παρίσι. Νομίζω ότι ήδη έχουμε χτίσει τις βάσεις σε υψηλό επίπεδο με το προπονητικό team που έχω εδώ στην Καλαμάτα. Και θέλω να πιστεύω ότι με την καλύτερη δυνατή προετοιμασία, με την βοήθεια και τη στήριξη που μπορεί να έχω από τους όποιους χορηγούς και υποστηρικτές στην προσπάθειά μου, αν δεν τα καταφέρω, που μακάρι να τα καταφέρω και σε αυτούς, αλλά θέλω και στην επόμενη Παραολυμπιάδα να είμαι παρόν.
Μπαμπίνι Mediterranean Bistro. Ελληνικό μπιστρό με καφέ, κοκτέιλ και ποιοτικές γεύσεις με κορυφαία τοπικά προϊόντα. Λαχταριστές προτάσεις και πίτσες ψημένες σε ξυλόφουρνο. Μπαμπίνι Mediterranean Bistro. Η ξεχωριστή επιλογή στην καρδιά των γεύσεων και της Καλαμάτας. Νέδωτος 81. Τηλέφωνο 27210-91400. Σπούργιοι της Τρανς. Μεταφορές από το 1943. Καναδάς, Αυστραλία, Αμερική, Ευρώπη, Αθήνα. Παντού δίπλα σας. Μεταφορά ελαιολάδου και δεμάτων. Χρόνια τώρα στηρίζουμε τους παραγωγούς και μεταφέρουμε το ελαιολαδό σας παντού. Σπούργιοι της Τρανς. Τώρα και μεταφορά ευπαθών προϊόντων σε ελεγχόμενη ψήξη. Ανταποδίδουμε την εμπιστοσύνη σας με νέες μειωμένες τιμές. Σπουργή της Τρανς, Λεωφόρος Αθηνών 186. Τηλέφωνο 27210-22266. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση Best. Από όλους όσους και σήμερα εργάστηκαν για την ενημέρωσή σας, καλή σας νύχτα.